Ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παδιέρα από το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open που μεταδίδεται από τους 106 και 7 στα FM στην Αττική καθώς και μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου της ertopen.com. Επίσης, το πρόγραμμα αναμεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου Εργαζομένων Αλουμινίου στους 97 και 3 στη Βιωτία, τη Φωκίδα και τη Βόρεια Πελοπόννησο και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Εργατικού Κέντρου Εύβοια στους 96 και 5 και στα Χανιά στους 1134 κυλιόκυκλους στα Μεσαία. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής είναι ο Γιάννης Καραμπέκιος και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Θαμούλης. Στην σημερινή εκπομπή μας φιλοξενούμε την Λιγιάννα Κυρίμη, ταμεία του Πανελλήνου Σωματείου Εργαζομένων στη ΓΟΥΗΝ και τον Παναγιώτη Λεοντόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Σωματείου Εργαζομένων στην ΟΚΕ Ελλάδος. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Θέμα της εκπομπής μας είναι «Τα σωματεία μιλάνε για τις εργασιακές γαλέρες των εταιριών τηλεπικοινωνίας». Αφορμή για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν η πρόσφατη συγκρότηση ενός συντονισμού σωματείων και εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία, που έφερε στο προσκήνιο την πραγματικότητα στους χώρους εργασίας του κλάδου, ο οποίος κρύβεται βέβαια πίσω από την εκθαυρωτική βιτρίνα των gadget, των ακριβών αξεσουάρ και της εξελιγμένης τεχνολογίας, και να φέρουμε στην επιφάνεια στο προσκήνιο τη συλλογική βούληση των εργαζομένων που προσπαθούν να την αμφισβητήσουν. Ο κλάδος, όπως θα μας τα πούν πιο καλά και πιο αναλυτικά οι καλεσμένοι μας, χαρακτηρίζεται από ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων, κακές συνθήκες εργασίας, απολύσεις, ελαστική και ποινικιαζόμενη εργασία, εντατικοποίηση και αυταρχισμό. Αυτό είναι το πραγματικό τοπίο στις εταιρείες τηλεπικοινωνίας. Με τους δύο καλεσμένους μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε φωνή και να μιλήσουν όχι τα μεγαμπάιτ φερέφωνα των εργοδοτών, αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι και τα ανεξάρτητα από τα αφεντικά σωματεία τους. Να περιγράψουν την κατάσταση, να διατυπώσουν τα αιτήματά τους, να προτείνουν δρόμους ανατροπής στη σημερινή τάξη πραγμάτων στους χώρους δουλειάς και συνολικότερα. Να ξεκινήσουμε από τη Λιγιάννα, που όπως είπαμε εργάζεται στην WIND. Πες μας καταρχήν, Λιγιάννα, ποια σωματεία, από ποιες εταιρείες συμμετέχουν στο συντονισμό και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους έχετε συμφωνήσει να κινηθείτε. Τα σωματεία που συμμετέχουν είναι, εντάξει, το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στη WIND, Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στη Vodafone, το Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia, το Πλαίσιο, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και το Σωματείο Εργαζομένων στη ΣΥΤΑ. Ουσιαστικά ο συντονισμός αυτός προέκυψε, ήταν ένα φυσικό ουσιαστικά αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου σε σχέση με τους δεσμούς αλληλεγγύης που σύνδεται τα σωματεία και τους κοινούς αγώνες τους οποίους έχουμε συνυπάρξει. Προέκυψε από την ανάγκη για να συνδεθούν οι αγώνες, να τους συντονίσουμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κλάδο μας και όχι μόνο. Και αναπτύχθηκε όλο αυτό μέσα από τις κοινές δράσεις, από τους κοινούς αγώνες και φτάσαμε και μέχρι την παράσταση μαρτυρίας που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας και οι άξονες που ουσιαστικά που έτσι επισέρχονται στο συντονισμό έχουν να κάνουν με την πέρα του πλαισίου των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των σωματείων, τη σύνδεση των αγώνων όπως είπα εναντίον σε ό,τι αντεργατικό πέρασε και περνάει σε σχέση με τους εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται, υπερορίες που δεν πληρώνονται, συλλογικές συμβάσεις που δεν υπογράφονται, υπεργολαβίες, ποινικιαζόμενοι εργαζόμενοι που δεν πληρώνονται, πληρώνονται με το κομμάτι κτλ. Είναι μια σειρά δηλαδή συνθήκων, τις οποίες αντιπαλεύουμε, προσπαθούμε να αντιπαλεύσουμε, αντιπαλεύουμε και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όλα μαζί τα σωματεία, όπως είπε και πάλι με κύριο πρόταγμα την αλληλεγγύη και τη σύνδεση των αγώνων. Προφανώς δεν ήταν κεραυνός εν εθρία αυτή η συνάντηση, η συνέβρεση, η συζήτηση και η κατάληξη ενός πρώτου πλαισίου. Έχουν υπάρξει κάποιες προηγούμενες διαδικασίες, έχετε συνυπάρξει και βρεθεί σε κάποιες μάχες, σε κάποιους χώρους εργασίας πρώτα όλοι μαζί, πώς ακριβώς δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το πρώτο επιστέγασμα? Έχουμε συνυπάρξει σε διάφορες μάχες, από το καθαρά επιχειρησιακό, δηλαδή απεργίες στη WIND για παράδειγμα, που έχουν σταθεί αλληλέγγυοι ενεργά συνάδελφοι από τα υπόλοιπα σωματεία, όπως και από άλλες συλλογικότητες και σωματεία.
Έχουμε συνυπάρξει στον αγώνα ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα απελευθερωμένα ωράρια. Έχουμε συνυπάρξει σε συζητήσεις και μάχες ενάντια υπέρ της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, ενάντια σε απολύσεις, σε ελαστικές σχέσεις εργασίας κτλ. Και όλο αυτό ξεκίνησε από τη συμμετοχή στις μάχες, ξεκίνησε μια κουβέντα η οποία κατέληξε στη σύσταση αυτού του συντονισμού. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω ποια είναι τα σημαντικότερα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στον χώρο τηλεπικοινωνιών και πόσο όρημη πιστεύεις εσύ από τη μεριά σου και από το χώρο εργασίας που απασχολείσαι, από την Nokia Ελλάδος όπως είπαμε, πόσο όρημη είναι στη συνειδήση των συναδέλφων σας η ανάγκη της κοινής πάλης και του συντονισμού σε μια περίοδο που ο συνδικαλισμός οπωσδήποτε δεν περνάει και τις καλύτερες εποχές του. Και που προφανώς και το συλλογικό πνεύμα, ας πούμε, διεκδικήσεων έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα. Σίγουρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η εποχή για να... Ακούγουμε? Είναι πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η εποχή για να ένα κίνημα να ξεσπάσει, ας πούμε, από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχει μια απογοήτευση τον τελευταίο καιρό κτλ. Κοιτάξτε, είμαστε στην περίοδο που οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να φορτώσουν την οικονομική κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, δηλαδή να την ξεπεράσουν φορτώντας στην ουσία όλα τα βάρη στους εργαζόμενους. Οπότε τα προβλήματα είναι κοινά σε όλες αυτές τις εταιρείες. Μιλάμε τώρα για μισθούς που μειώνονται, για συναδέλφους που απολύονται, για υπερορίες απλήρωτες, οι συλλογικές συμβάσεις που καταργούνται και λίγοι δεν προωθείται, ας πούμε, να λήξει και με τα ενέργεια να μην υπάρχουν καθόλου συλλογικές συμβάσεις στον κλάδο. Διάφορα άλλα προβλήματα που υπάρχουν και ξεχωριστά σε κάθε χώρο. Υπάρχουν ατομικές συμβάσεις που ο καθένας πρέπει να πάει να διαπραγματευτεί με το αφεντικό κτλ. Η συνείδηση των εργαζομένων, παρότι είναι δύσκολη αυτή η εποχή και έχει δεχτεί ένα πλήγμα κόσμος στην καθημερινότητά του, στο μισθό του, στην ασφάλισή του κτλ. Υπάρχει όμως μια γενικότερη ανησυχία στο ότι πού πάνε τα πράγματα και προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτό καλώντας τον κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από τα σωματεία. Μια τέτοια κίνηση σαν το συντονισμό αυτό είναι προωθητική προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να βλέπουν οι εργαζόμενοι ότι δεν είναι κάθε σωματείο μόνο του, παλεύει για συλλογικές συμβάσεις, παλεύει συνολικά απέναντι στην αυτή την αντικυβερνητική πολιτική που συνεχίζεται εδώ και τόσα χρόνια. Και τέλος πάντων, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια της εποχής, νομίζουμε πως είναι όριμο το έδαφος για να φτιαχτεί, ας πούμε, ένα πλατύτερο κίνημα υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος έχοντας στο μυαλό του την εικόνα από αυτό που βλέπει από τα έξω για τον χώρο τον δικό σας, για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και τις εταιρείες σας, από τις ακριβές διαφημίσεις και τις συχνά πετυχημένες εύστοχες διαφημίσεις των εταιριών, τις ακριβές συσκευασίες, στις ακριβές συσκευές και συσκευασίες στις προθήκες των καταστημάτων, έτσι τη high-tech αίσθηση των εταιριών σας, υπάρχει η αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν ένα πολύ καλό έως ικανοποιητικό, θα λέγαμε, για την εποχή εργασιακό περιβάλλον, καλούς μισθούς, σεβασμό από την εργοδοσία κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσον πίσω από τη βιτρίνα κρύβεται αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, είπατε, περιγράψατε κάποια πράγματα, έτσι, κάποιες πρώτες, ας πούμε, καταστάσεις. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και αν το αντιμετωπίζετε κι εσείς από το χώρο, τον περίγυρό σας, τους εργαζόμενους κλπ. Τους άλλους. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Γενικότερα, αυτό το λουστρατισμένο, αν θέλετε, περιτύλιγμα που υπάρχει γύρω. Και που προωθείται μέσα από τις διαφημίσεις, αλλά όχι μόνο μέσα από τις διαφημίσεις, προωθείται και στη διαφήμιση που κάνουν οι εταιρείες εντός του εργασιακού χώρου. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, οι εταιρείες μπορούν να φέρουν διαφημιστικές ουσιαστικά εντός του χώρου εργασίας για να προωθήσουν, να περάσουν στον εργαζόμενο κόσμο τα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο που τα περνάνε και στους πελάτες. Αυτό πώς ακριβώς γίνεται, δηλαδή? Να δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μπορεί να βγει ένα καινούριο προϊόν και να έρθουν κάποιοι εργαζόμενοι ως μοντέλα προώθησης αυτού του προϊόντος και να γίνονται κάποια happenings παράλληλα, από το να κερνάνε δωρεάν αναψυκτικά ή ξέρω, φαγητό, μέχρι να βγαίνουν φωτογραφίες με τους αλλού εργαζομένους κτλ.
Γίνεται αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε λίγο να. Ο σκοπός τους είναι ουσιαστικά να δώσουν, να βάλουν στο κλίμα αυτό του λουστραρισμένου που είπαμε, όλους τους εργαζόμενους. Το οποίο φυσικά δεν πιάνει, γιατί εμείς ζούμε ουσιαστικά την καθημερινότητα στους χώρους εργασίας. Αυτό το οποίο ισχύει πίσω από αυτό το λαμπερό περιτύλιγμα είναι ότι αυτές οι εταιρείες, όντως σε αυτές τις εταιρείες έχουμε διατηρήσει κάποια κεκτημένα μέχρι ενός βαθμού λόγω των αγώνων που έχουν προηγηθεί όμως όλο το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, το σωματείο μας είναι από το 2005 και από τότε αγωνίζεται και υπάρχουν διώξεις από απλά εξώδικα μέχρι διώξεις σε δικαστήρια και τα λοιπά σε εργαζόμενους που αγωνίζονται, απολύσεις και φυσικά κρύβουν και τις εργολαβίες, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό, που εργαζόμενοι μπορεί να κάνουν την ίδια δουλειά με εργαζόμενους στη μετρική εταιρεία και παρόλα αυτά πληρώνονται ή και δεν πληρώνονται με πολύ χειρότερους όρους, χωρίς φυσικά συμβάσεις, δεν το συζητάμε αυτό, και χωρίς δικαιώματα. Επίσης, οι εταιρείες αυτές έχουν εντάξει κατά κόρον στους χώρους εργασίας τις ελαστικές μορφές από τα vouchers, από τις απλήρωτες υπερορίες, από τους επινοικιαζόμενους εργαζομένους, από την τεράστια εντατικοποίηση που προκύπτει από απολύσεις, από εξαναγκασμούς σε παρέτηση κτλ. Κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, και φυσικά και αυτό το οποίο ζούμε και το τελευταίο διάστημα σχεδόν όλα τα σωματεία, είναι ότι δεν υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις και αφήνουν τα πράγματα έτσι στον αέρα. Αυτά είναι έτσι πολύ πολύ σύντομα που μπορώ να πω. Ωραία, για το καθεστώς. Θα τα πιάσουμε και πιο συγκεκριμένα συνέχεια. Εγώ θα ήθελα όμως, αν μπορείς Παναγιώτη και εσύ, αλλά και Λιγιάννα, να μας περιγράψετε λίγο την πορεία της τελευταίας εξαετίας που έχουμε όλες αυτές τις σοβαρές αντεργατικές ανατροπές με τα αλλεπάλληλα μνημόνια από το 9-10 και μετά. Πώς έχει βιωθεί αυτή η πορεία στους εργασιακούς χώρους τους δικούς σας και αν πραγματικά έχουν έτσι υπάρξει ραγδαίες ανατροπές, δηλαδή αλλού έχουν κλείσει εταιρείες, έχουν γίνει εκατοντάδες απολύσεις, έχουν καταβαρωθρωθεί οι μισθοί. Μπορούμε να κάνουμε έτσι έναν μικρό απολογισμό αυτής της τελευταίας εξαετίας στο δικό σας τον κλάδο, Παναγιώτη? Ναι, κοίταξτε, σίγουρα όλες αυτές οι αντεργατικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν από τις κυβερνήσεις του τελευταίου χρόνου έλυσαν στην ουσία τα χέρια των εταιριών να προχωρήσουν ακόμα σε πιο βίαιη, ας πούμε, υποβάθμιση της εργατικής δύναμης, ας πούμε, που λέμε. Δηλαδή, το πρώτο και κυριότερο, ας πούμε, που εύκολα θεμελιώθηκε είναι ότι μειώθηκε πάρα πολύ ο μισθός των νέων εργαζόμενων. Δηλαδή εκεί που έμπαινε κανείς. Των προσλαμβανόμενων. Δηλαδή εκεί που έμπαινε κανείς με ένα σχετικά καλό μισθό, όντας απόφυτος πολυτεχνείου, περισσότεροι έχουν και ένα μεταπτυχιακό. Έτσι, άνθρωποι που έχουν σπουδάσει όσα χρόνια, έχουν αφιερώσει χρόνο και χρήμα για να αποκτήσουν, ας πούμε, μια τέτοια μόρφωση. Κατευθείαν το πρώτο πράγμα που συμπιέστηκε ήταν η μισθή των νέων προσλαμβανόμενων. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Μπορούμε να πούμε. Από τη δική σου εμπειρία, τουλάχιστον. Ναι, ότι εμείς που είμαστε σχετικά καινούργιοι εργαζόμενοι στον κλάδο, παίρνουμε τα καθαρά μας, οι καθαρές μας απολαβές είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Έτσι. Μάλιστα. Τη στιγμή που στο προηγούμενο διάστημα, πριν και όχι πολύ μακριά, έτσι, πριν 10-20 χρόνια, μιλάμε για πριν 6-7 χρόνια, μπορούσε να προσληφθεί κανείς με 1.400, με 1.500, ίσως και με 1.600 ευρώ. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, στην καλλιέργεια του κλίματος, ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς έχετε τη δουλειά σας. Έχετε ένα μισθό κτλ. Είστε σχετικά καλά σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων που είναι εκεί έξω, είναι στην ανεργία, είναι στην εργασιακή περιπλάνηση κτλ. Άρχισαν και κόβονταν περαιτέρω πράγματα, όπως κάποια τα μπόνους που λέμε, κάποια επιδόματα. Ας πούμε, σίγουρα κόπηκε στην εταιρεία μας, κόπηκε το επίδομα. Κόπηκε ένα επίδομα, τέλος πάντων, που υπήρχε για βρυφονιπιακούς σταθμούς, για γονείς κλπ. Και γενικότερα στον κλάδο διάφορα τέτοια επιδόματα συμπιέστηκαν προς τα κάτω. Σιγά σιγά παρατηρήθηκε εντατικοποίηση της εργασίας, δηλαδή μη παγώνοντας τις προσλήψεις και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών. Λογικό είναι να πέσει περισσότερη δουλειά σε λιγότερο κόσμο. Οπότε μιλάμε για εντατικοποίηση και περισσότερη πίεση, ας πούμε, στην εργασία. Και παρατηρείται και κατά κόρον το φαινόμενο των απλήρων υπερορίων.
Mm-hmm. Σήμερα θα κάτσει μία, αύριο δύο, μπορεί να κάτσει και πέντε ώρες παραπάνω. Πλην εξαιρετικά, ας πούμε, σπανίων περιπτώσεων που τέλος πάντων βάσει σωματείου και βάσει διεκδίκηση τα λοιπά που πληρώνονται οι υπερορίες, σπάνια θα δούμε στις εταιρείες αυτές να καταβάλλονται νομίμως. Οι υπερορίες μπορεί να φτάνουν και πόσες ώρες την εβδομάδα, κατά μέσο όρο. Οι υπερορίες μπορεί να φτάνουν από μία ώρα τη μέρα μέχρι και 5-6 ώρες τη μέρα. Παρατηρείτε και. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή οι συναδελφοί σας να δουλέψουν μέχρι και 12 14 ώρες. Το βράδυ υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί, ας πούμε, σε εταιρεία του κλάδου. Μάλιστα. Και όταν τους είπαν, ας πούμε, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, μία θα χρειαστεί, δύο θα χρειαστεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που ας πούμε οι ανώτεροι της εργοδοσίας μπόρεσαν να δώσουν στους εργαζόμενους είναι εντάξει, θα τα πάρετε σε ρεπό, ας πούμε. Θα πάρετε μία-δύο άδειες παραπάνω. Κατάλαβα. Δηλαδή, μιλάμε για συμπίεση όλο και προς τα κάτω των νομίμων δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί.